Είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο και από το 21 εδάφιο. 884, έψιλον 21. Και αφού Ιησούς διεπέρασε πάλι εν το πλοίο, εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και το πλησίον της θαλάσσης. Κι ιδού έρχεται εις των αρχισυναγώγων, ονόματι Άιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού, και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν πνέει τα λίστια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν, δια να σωθεί και θέλει ζήσει. Και επήγε μετά αυτού, και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή της έχουσα ρίση αίματος, 12 έτη, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του οχλόπισθεν και ήγγισε το ημάτιον αυτού. Διότι έλεγεν ότι «και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω θέλω σωθεί». Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελθούσαν από αυτού, στραφείς εν το όχλο έλεγε «τι σήκησε τα ημάτια μου» και έλεγον προς αυτόν οι μαθητές αυτού «βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντάς σε και λέγεις τι μου ήγησε» και περιέβλεπε δια να είδη την πράξασα τούτο. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα επειδή ήξευρε τι έγινε επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η σιρήνη και έσω υγιής από τις μάστιγός σου. Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγάτερ σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ευθύς, ποτέ ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μη φοβού μόνο πίστευε. Και δεν αφήκεν ουδένα να ακολουθήσει αυτόν ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην, των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς, τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδί δεν απέθανε αλλά κοιμάται και κατεγέλων αυτόν. Ο δε αφού εξέβαλε άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθέ αυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίο. Και πιάσα στην χείρα του παιδίου λέγει προς αυτήν τα λιθά κούμι το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω σηκώθητη. Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη διότι το ετών 12 και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Και παρήγγειλεν σε αυτούς πολλά να μη μάθει μη δίστουτο. Και είπε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Αμήν. Ένας πετυχημένος και μία αποτυχημένη. Για τους ανθρώπους. Αρχισυνάγωγος στην Καπερναού. Μεγάλη θέση. Ίσως η μεγαλύτερη μέσα στο λαό Ισραήλ, μέσα στην Καπερναού, μέσα στη Γαλιλαία των Εθνών. Ένας άνθρωπος αξιοσέβαστος. Δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία, έχει ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Δεν μας λέει βέβαια κανείς την ηλικία του, αλλά θα μπορούσε να είναι και 35 και 40 και 50. Αλλά αρχισυνάγωγος. Μορφωμένος. Όλοι τον σέβονται, όλοι τον αγαπάνε. Όλοι ρωτάνε τη γνώμη του, σοφός. Έχει κερδίσει, θα έλεγα, τον κόσμο αυτό. Έχει πετύχει. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, βρίσκεται σε πόλεμο. Εμπόλεμη είναι η κατάσταση. Το κοριτσάκι του διεκδικείται από το θάνατο. Ξαφνικά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καταλάβει ότι υπήρχε πόλεμος και ήταν ένας αγώνας για επιτυχία. Κουράστηκε στη ζωή του, πρέπει να διάβασε, πρέπει να ξενύχτησε.
Μπορεί να έκαμε και αδικίες να ανέβει και μπορεί και να μην έκαμε αδικίες. Αλλά εκείνο που δεν είχε καταλάβει είναι ότι υπάρχει ένας εχθρός, ο θάνατος, που παραμονεύει. Και τώρα ήρθε να του διεκδικήσει το κοριτσάκι του. Και ο άνθρωπος αυτός πρέπει να εκλέξει. Να εγκαταλείψει ή να πολεμήσει. Και αν ναι, να πολεμήσει. Πώς να πολεμήσει. Ας αφήσουμε αυτόν για λίγο. Να πάμε τώρα στην αποτυχημένη. Μια γυναίκα που μέχρι κάποια ηλικία και πλούσια ήταν και καλή πρέπει να ήταν η ζωή της, είχε πολλά αρκετά λεφτά, πολλά λεφτά πιθανόν, αλλά δεν είχε καταλάβει κι αυτή, και εμείς πρέπει να καταλάβουμε σήμερα αδερφοί, δεν είχε καταλάβει κι αυτή ότι βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός που λέει «αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος γυρίζει γύρω-γύρω». Τώρα γίνεται πιο αντιληπτός ο λόγος του Θεού. «Γύρω-γύρω γυρίζει ο αντίδικός σας, ο αντίδικός σας διάβολος, ζητών τίνα να καταπεί». Υπάρχει εχθρός που γυρίζει γύρω-γύρω σου. Γύρω-γύρω και από εδώ και από εκεί. Ψάχνει να βρει τρόπο για να σε καταπιεί, για να σε απολέσει. Δεν ησυχάζει. Είτε το πιστεύεις, είτε δεν το πιστεύεις, αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το έχεις καταλάβει, είτε δεν το έχεις καταλάβει, αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το ξέρεις, είτε δεν το ξέρεις, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η κοπέλα δεν είχε καταλάβει τίποτα, αλλά να τώρα. Ο θάνατος διεκδικεί την ψυχή της, τη ζωή της. Αρρώστια. Αιμορραγία. Αιμορραγή. Χάνει αίμα συνέχεια. Και αυτή πρέπει ή να αφαιθεί ή να πολεμήσει. Και αποφάσισε να πολεμήσει. Με τα όπλα τα γνωστά στους ανθρώπους. Και για 12 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόμενη διεσκόρπισε όλα τα υπάρχοντά της σε γιατρούς. Αλλά κανένα καλό αποτέλεσμα, μάλλον στο χείρον. Μάλλον χειρότερα πήγαινε. Μέχρι που και στους δύο εμφανίστηκε μπροστά τους ένα όνομα. Ιησούς ο Ναζωραίος. Μακάρι είναι που εμφανίστηκε το όνομα αυτό στη ζωή τους. Τους δίδεται ένας καινούριος δρόμος, ένας άλλος δρόμος. Ένας δρόμος ευλογίας. Μέχρι τώρα ήσασταν στην οδό της κατάρας και το είχατε ή δεν το είχατε καταλάβει. Αρσυνάγωγε δεν το είχες καταλάβει ή η αιμορραούσα το είχε καταλάβει. Ένα δρόμο που δεν είχε ελπίδα. Δεν είχε ελπίδα αληθινή, ψεύτικη ελπίδα είχε. Τις έλεγαν οι γιατροί, θα σου δώσω αυτό το φάρμακο, το άλλο φάρμακο. Τους πλήρωνε, προχωρούσε, αλλά κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο αρχισυνάγωγος, πήγαιναν καλά τα πράγματα, αλλά συμφορά. Αλλά ήρθε μια στιγμή που ένα όνομα εμφανίστηκε μπροστά τους. Το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Και μια ελπίδα γεννήθηκε μέσα τους. Να ένας καινούριος δρόμος. Αγώνα. Όχι ένας καινούριος δρόμος απόλαυσης. Ένας νέος δρόμος αγώνας. Αγώνα. Είναι η οδός της ευλογίας, αλλά προϋποθέτει αγώνα. Τίποτα δεν θα κερδίσεις εύκολα. Πάντοτε το λέω αυτό. Τίποτα. Υπάρχει όμως ο καλός αγώνας και ο κακός αγώνας. Ο αρχισυνάγωγος πρέπει να πολεμήσει την καρδιά του τώρα. Για να μπει μέσα σε αυτή την οδό της ευλογίας. Η οποία είναι δια της πίστεως και κτημένη. Δεν μπορείς να αποκτήσεις αλλιώς παρά μόνο δια της πίστεως. Αλλά έχει αγώνα. Εγώ ο αρχισυνάγωγος θα πάω στον αιρετικό τον Ιησού τον Ναζωραίο. Αποκλείεται η καρδιά του να την οδηγούσε με ευχαρίστηση. Στενή είναι η πύλη. Εάν θέλεις
την ελπίδα, τη βεβαία και την ασφαλή που υπάρχει στο όνομα του Ιησού Χριστού, πρέπει πρώτα να νικήσεις την καρδιά σου. Πρώτα απ' όλα. Πρέπει πρώτα να ταπεινωθείς, να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Να σκύψεις, να αγωνιστείς να περάσεις από τη στενή οδό. Ύστερα το περιβάλλον σου. Σίγουρα οι συγγενείς του, εάν το μάθανε, θα λέγανε τι λες τώρα. Εσύ αρχισυνάγωγος. Τι λες τώρα. Θα πας εσύ. Και τι θα πούνε αυτοί που τους διδάσκεις κάθε Σάββατο. Και τι θα πει η γυναίκα σου. Και τι θα πει ο αδερφός σου, η αδερφή σου, η γειτονιά. Τι θα πούνε, πώς το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να νικήσεις ούτε τη φωνή της καρδιάς σου, ούτε τη φωνή του περιβάλλοντός σου, παρά μόνο διαπίστεως. Δεν μπορεί να σου δώσει νίκη ο Θεός. Μόνο αν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Και είμαι έτοιμος να απαρνηθώ τα πάντα. Για να πλησιάσω αυτόν που μπορεί τα πάντα. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, δύο δρόμοι. Καθαρά και ξεκάθαρα. Ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα αν εσύ το πιστέψεις. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη ζωή σου αν η πίστη σου δεν σε οδηγήσει να απαρνηθείς εσύ τα πάντα. Όχι να πας να κλειστείς σε ένα μοναστήρι, όχι να γίνεις ένας ψευτοχριστιανός. Αλλά να πάρεις απόφαση θανάτου. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο είναι η αγαθή οδός. Και το Ευαγγέλιο δεν λέει πράγματα ανόητα και άχρηστα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατον στον Χριστό. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει ζητείτε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Αλλά πάνω απ' όλα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της δυνάμεώς σου και της διανοίας σου. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου, αλλά και να αγαπήσεις αλλήλους όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πρέπει να αγαπήσεις οι άειρε. Τον Πέτρο, τον Παύλο, Παύλος δεν υπήρχε, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τους μαθητές του Χριστού. Πρέπει να απαρνηθείς την καλοπέραση και το σεβασμό των ανθρώπων που είναι σε άγνοια. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, η αγάπη του Θεού έφερε αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην οικογένεια, στη ζωή του Ιάιρου, για να του δώσει τη δυνατότητα να εκλέξει. Να του δώσει τη δυνατότητα να ακολουθήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και πήρε αυτή τη στερεά απόφαση. Δεν με νοιάζει τίποτα. Θα πάω να συναντήσω τον Χριστό. Αλληλούια. Δεν λογαριάζω κανέναν. Δεν ακούω κανέναν. Και στο όνομα του Χριστού υποτάσσω την καρδιά μου στο θέλημα του Θεού. Ωραία απόφαση. Απόφαση θανάτου. Και ξεκινάει. Τελεία. Αιμορροούσα. Καινούριος πόλεμος. Υπάρχει ένας Ιησούς που οι Φαρισαίοι λένε ότι είναι αιρετικός. Που οι Φαρισαίοι λένε ότι είναι πονηρός. Και μάλιστα βλασφημάει κιόλας γιατί λέει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αλλά αυτός θεραπεύει. Θα πας. Δύσκολο. Εγώ πήγα σε τόσους μεγάλους γιατρούς και σπουδαίους. Τους έδωσα τόσα πολλά λεφτά και δεν έκανα τίποτα. Θα κάνει αυτός. Είναι δυνατόν να κάνει αυτός. Η άλλη φωνή. Και αν κάνει και χάσει την ευκαιρία. Και αν μπορεί. Πρέπει να πάρει μία απόφαση. Πρέπει και αυτή να καταδικάσει την καρδιά της που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από τον Χριστό. Πρέπει να καταδικάσει τη φωνή των γιατρών ακόμη. Αυτός είναι αγύρτης. Που δεν έχει λόγια ο κόσμος παρά να κατηγορεί, να βλαστημάει και να συκοφαντεί Ιησούν Χριστόν. Αλλά εμείς δεν έχουμε λόγια παρά να το δοξάζουμε.
και να ομολογούμε ότι είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και πρέπει να πάρει αυτή τη σοβαρή απόφαση. Να αγωνιστεί με την καρδιά της, να αγωνιστεί με το περιβάλλον της, να αγωνιστεί με τον κόσμο. Αλλά και οι δυο να πάρουν τη σοβαρή απόφαση να αγωνιστούν με τον διάβολο και σατανά, ο οποίος γυρίζει γύρω-γύρω για να τους πλανήσει, είναι ο πλανών ολοκληρή την οικουμένη. Με τα ψέματά του, με τις υποσχέσεις του, με τις απειλές του, ό,τι μπορεί κάνει. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, είναι νικημένος. Η νίκη είναι μαζί μας, γιατί ο Χριστός είναι η νίκη μας. Αυτός θα δώσει τη νίκη. Έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις, όλες τις εξασφαλίσεις, όλα τα έχει έγκυα. Πήγαινε στο Χριστό και θα νικήσεις. Και όχι μόνο θα νικήσεις, αλλά θα λαφυραγωγήσεις. Εσύ η Άιρε θα λαφυραγωγήσεις το χθυγάτριόν σου. Εσύ Εμοροούσα θα λαφυραγωγήσεις τη ζωή σου, τη θεραπεία σου και τη νέα ζωή που ο Χριστός μπορεί να σου χαρίσει. Όχι μέσα στην αποστροφή, αλλά μέσα στη δόξα και στην τιμή του Ευαγγελίου. Και πήραν την ωραία αυτή απόφαση. Τώρα καινούριος αγώνας. Να φτάσουμε στο Χριστό. Να φτάσουμε να τον αγγίξουμε. Να φτάσουμε να τον ζητήσουμε και να μας ακούσει. Δεν ακούει από μακριά, πρέπει να τον πλησιάσεις. Και τότε τον πλησίαζες περπατώντας. Τώρα τον πλησιάζεις διαπίστεως. Και τότε διαπίστεως τον πλησίαζες περπατώντας. Τώρα διαπίστεως τον πλησιάζεις, αλληλούια, εύκολα στο δωμάτιό σου. Εύκολα μέσα στην εκκλησία. Εύκολα μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Εύκολα μέσα στις προσευχές των Αγίων. Δεν ήταν εύκολο. Μία αιμορροούσα είναι εξασθενημένη εντελώς. Ο όχλος που εμποδίζει πολλοίς. Αλλά παίρνει δύναμη. Θα νικήσει. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά τον έφτασε. Βρήκε χάρη από το Θεό. Και μόλις τον πλησίασε λέει, φτάνει να αγγίξω από πίσω το ημάτιό του και θα θεραπευθώ. Τι ωραία πίστη. Νικηφόρα. Νικηφόρα πίστη. Τον άγγιξε και αμέσως θεραπεύτηκε. Απογοητευμένη, αλλά ελπίζουσα. Και η ελπίδα της έγινε βεβαιότης. Και ο Ιησούς Χριστός κατάλαβε ότι σήμερα έφυγε δύναμη από Αυτόν. Να σας πω την αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να πάρω τη δύναμη του Χριστού σήμερα. Και να το πω πιο σωστά, θέλω να πάρουμε όλοι μαζί σήμερα τη δύναμη του Χριστού. Να αγγίξουμε το ημάτιό Του όλοι μαζί, αδερφοί. Να απλώσουμε το χέρι της πίστης και να πούμε, Χριστέ μου, αρκεί μόνο να σ' αγγίξω. Και δεν χρειάζεται να σηκωθείς από το κάθισμά σου, ούτε να πας σε ένα βουνό, ούτε να πας σε μια πεδιάδα. Εκεί που κάθεσαι. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Από Κύριε αγγίζω το ημάτιό σου, στο όνομα του. Ξέρω ότι είσαι εδώ, το ξέρεις. Ξέρω ότι είσαι παρόν, ξέρω ότι είσαι πανταχού παρόν, ξέρω ότι είσαι δίπλα μου. Έτσι να κάνω, σε αγγίζω. Αμήν, άγγιξέ τον, αδερφέ. Και ο μόνος που θα καταλάβει ότι κέρδισες τη δύναμη του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κανένας άλλος δεν κατάλαβε τίποτα. Αλλά αυτή θεραπεύτηκε. Εξήλθε δύναμης εκ του Ιησού Χριστού. Αγγίζω τον Χριστό. Θέλω τη δύναμή Του. Θεράπευσέ με. Θέλω την αιώνια ζωή. Σώσε με. Θέλω την αιώνια ζωή των ανθρώπων που αγαπάω. Λάφυρο δώστο μου. Αλληλούια. Σε αγγίζω, Κύριε. Δόξα στον Θεό. Οι όχλοι είπαν, ο Ιησούς Χριστός είπε, κάποιος με άγγιξε. Σκεφτείτε τώρα με ανθρώπους γύρω να τον ζουλάνε, να τον σπρώγνουνε. Πώς να σταθείς μπροστά σε όχλο. Και ακούει ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης μαθητές, κάποιος με άγγιξε. Λέει, τι λες, Κύριε. Τι είναι αυτό που λες, Κύριε, κάποιος σε άγγιξε. Εδώ όλοι σε ζουλάνε. Όχι έτσι, αλλιώς.
Εγώ, αλήθεια αδερφοί, σήμερα να αγγίξουμε τον Χριστό αλλιώς. Όχι όπως μέχρι τώρα. Διαφορετικά. Όπως όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Όπως η αιμορροούσα. Βόηθα μας Κύριε να σας αγγίξουμε έξι. Να φύγουμε όλοι θεραπευμένοι, ευλογημένοι, με απόφαση καλή της οδού της καινούργιας. Νέα ζωή να κάνει ο Χριστός στη ζωή μας σήμερα. Νέα πράγματα. Αλλιώς να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας σήμερα. Αλλιώς να δοξάζεται από σήμερα και στο εξής ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Σε αγγίξω Κύριε, βόηθα με σε παρακαλώ. Κάποιος με άγγιξε. Ποιος? Αυτή κατάλαβε ότι την κατάλαβε. Εγώ όμως δεν έχω καταλάβει ακόμη ότι με κατάλαβε. Εγώ λέει, εγώ. Και έπεσε, τον προσκύνησε. Θεραπεύτηκα. Πώς θα ήθελα σήμερα να φύγουμε όλοι θεραπευμένοι. Πώς θα το ήθελα όλοι σωσμένοι. Με λάθηρα να φύγουμε σήμερα. Οι αδελφές τους άντρες τους στα παιδιά τους. Οι αδελφοί τις γυναίκες τους στα παιδιά τους. Με λάθηρα να φύγουμε σήμερα. Αμήν. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Μόνο αυτή. Και ο Κύριος τους λέει η πίστη σου σε έσωσε γυναίκα. Μόνο η πίστη σου. Η πίστη σου έσωσε. Τώρα πήγαινε σε ειρήνη. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ήξερε τι θα πει η ειρήνη. Αγωνία, θλίψη, πόνος, βάρος. Πήγαινε σε ειρήνη από εδώ και στο εξής. Δεν είναι καινούργια ζωή, αδερφοί? Δεν άλλαξαν τα πάντα στη ζωή αυτής της γυναίκας? Δεν έκανε ο Χριστός στη ζωή αυτής της γυναίκας νέα πράγματα? Τι διαφορά είχε η ζωή αυτής της γυναίκας πριν τον αγγίξει με τη ζωή αυτής της γυναίκας μετά το άγγιγμα? Γι' αυτό λέω, θέλω σήμερα να αγγίξουμε τον Χριστό. Αλλιώς να τον πλησιάσουμε και αλλιώς να φύγουμε. Αλλιώς να ήμασταν και αλλιώς να γίνουμε. Νέα πράγματα. Θέλεις αδερφέ? Χριστέ μου, σε παρακαλώ, χάρισέ μας το σε όλους. Σε όλους χάρισέ μας το. Σε όλους που ήρθαμε σήμερα να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Νέα πράγματα να κάνει. Να φύγουμε ψέλνοντας, δοξάζοντας, με λάφυρα, γεμάτες οι τσέπες μας, τα χέρια μας, η καρδιά μας, ο κόρφος μας, να φύγουμε γεμάτοι σήμερα. Με λάφυρα, δια της πίστεως. Αλλά ο άλλος, να τώρα εκεί το κακό μαντάτο. Έρχονται μηνυτές, μην ασχολείσαι άλλο, μην απασχολείς το διδάσκαλο, το κοριτσάκι σου πέθανε. Αυτή είναι η φωνή του δίπλα. Αλλά η φωνή του Κυρίου μας είναι μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβού, μη φοβάσαι. Πίστευε. Εγώ νίκησα και εσύ θα νικήσεις. Μη φοβού, πίστευε. Αλλά μόνο πίστευε. Στο Λόγο τον Άγιο. Στη δύναμη του Χριστού. Στο όνομα, το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων δυνάμεων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Έχεις ένα όνομα, Ιησούς Χριστός, ένα όνομα υπερθαύμαστο. Έχεις ένα όπλο να κράξουμε Ιησού. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Και συνέχισε ο Ιάιρος να οδηγεί τον Ιησού Χριστό στο παιδί του. Το ξαναλέω αδερφοί, να το προσέξουμε. Και συνέχισε ο Ιάιρος να οδηγεί τον Ιησού Χριστό στο παιδί του που πεθαίνει. Που πέθανε. Δεν σταμάτησε, ο θάνατος δεν τον σταμάτησε. Καμία δύναμη δεν τον σταματάει. Γιατί η πίστη του είναι πάνω από όλες τις δυνάμεις. Και από το θάνατο και από το διάβολο. Από όλες τις δυνάμεις. Γιατί η πίστη του είναι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γιατί διοικείται από τη φωνή του Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Πάμε. Συνεχίζουμε εμείς την πορεία μας. Μα πέθανε, συνεχίζουμε. Μα δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζουμε. Μη φοβού, πίστευε, προχώρα. Αλληλούια. Όταν έφτασε όλοι κλαίγανε.
απογοητευμένη. Ο μόνος που δεν είχε απογοητευτεί ήταν ο Ιάιρος, γιατί πίστευε. Πίστευε ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τον Ιησού Χριστό να του δώσει λάφυρο τη ζωή της κόρης του. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον Χριστό. Το πιστεύεις? Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον Ιησού Χριστό να σου δώσει λάφυρο τα παιδιά σου. Κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Μόνο προχώρα. Συνέχιζε να οδηγεί τον Ιησού Χριστό στο κοριτσάκι. Τον ενοχλείς, πέθανε. Κοιμάται. Χαχαχαχαχα. Για το μόνο πράγμα που μπορούσαν να γελάσουν αυτοί οι δυστυχισμένοι ήταν για να κοροϊδέψουν το λόγο του Χριστού. Κατεγέλουν. Όχι απλώς μηδίασαν. Κατεγέλουν αυτόν. Γέλαγαν δυνατά. Τι λέει αυτός? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Αυτά λέει αυτός. Αφού τους έβγαλε όλους έξω και κράτησε τον πατέρα, τη μητέρα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, μπήκε μέσα. Ο άρχον της ζωής, η ζωή αιώνιας, μπροστά στο πεθαμένο κοριτσάκι. Τι δεν μπορεί να κάνει ο Χριστός, αδερφέ? Τι δεν μπορεί να κάνει? Και πιάσα στη χείρα του νεκρού παιδίου, λέγει προς αυτήν, κοράσιον, εγώ συλλέγω, σηκώθητη. Τόσο εύκολα. Δεν θα τις βάλεις, θα τις κάνεις τεχνητή αναπνοή, δεν θα κάνεις εκεί τα ενέσεις, κορτιζόνες, ξέρω εγώ τι κάνουν. Αλληλούια. Κοράσιον, εγώ συλλέγω, σηκώθητη. Πολύ αγαπάω τον Χριστό, σας το έχω ξαναπεί. Πολύ τον αγαπάω, γιατί κάνει μοναδικά πράγματα. Μοναδικά πράγματα. Και το κοριτσάκι σηκώθηκε, πεινασμένο. Και ο Ιάιρος νίκησε. Ποιος νίκησε άραγε? Ο Ιάιρος ή ο Χριστός, αδερφοί? Νίκησε ο Ιάιρος στο όνομα του Χριστού. Και νίκησε ο Χριστός στην πίστη του Ιάιρου. Την πίστη διετήρησα, λέει ο Παύλος. Ποιος νίκησε? Νίκησε ο Παύλος στο όνομα του Χριστού. Γιατί του λέει διαιτήρηση? Γιατί θα μπορούσα να την είχα χάσει. Θα μπορούσα να είχα χάσει την πίστη μου και να τα είχα χάσει όλα. Αλλά την πίστη μου τη διαιτήρησα, αγωνίστηκα τον καλό αγώνα. Έφτασα μέχρι το τέλος, δεν σταμάτησα στο δρόμο. Αλλά πήρε ο Ιάιρος τον Ιησού Χριστό και έφτασε μέχρι το κρεβάτι, το νεκροκρέβατο που έγινε το κρεβάτι της Ανάστασης. Αλληλούια. Με το Χριστό ο θάνατος νικέται. Τελευταίος εχθρός είναι, αλλά νικέται. Αδερφοί αγαπητοί, μην το ξεχνάμε. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Πόλεμος επίκειται. Ο εχθρός, ο διάβολος, γυρίζει γύρω-γύρω. Να σου χαλάσει την πίστη. Να σε κοροϊδέψει, να σε πλανήσει. Να σε βγάλει έξω από την ευλογία του Θεού, έξω από την αιώνια ζωή, να σου κλέψει τον αγιασμό σου, να σου κλέψει την καθαρότητά σου, να σου κλέψει τη ζωή σου, να πάρει λάφυρο την ψυχή σου, γιατί και αυτός θέλει να λαφυραγωγήσει. Αλλά εμείς, αδερφοί αγαπητοί, σαν το Βαρούχ, εκλέγουμε σήμερα την οδόν της ευλογίας που είναι ο Χριστός. Αμήν. Εκλέγουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκλέγουμε την πίστη στο Λόγο του Θεού. Εκλέγουμε την οδηγία και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και λέμε στην καρδιά μας, σε επιτιμούμε στο όνομα του Χριστού. Καταδικάζουμε τις επιθυμίες σου και υψώνουμε το θέλημα του Θεού. Λέμε στο περιβάλλον μας, σε επιτιμούμε στο όνομα του Χριστού. Καταδικάζουμε τις προτάσεις σου. Εκλέγουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Λέμε στο διάβολο και στο σατανά, σε επιτιμούμε στο όνομα του Χριστού. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει.